Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και σε πολύ χαμηλά επίπεδα έριξαν την αυλαία τους οι χειμερινές εκπτώσεις. Βέβαια, αυτό δεν στάθηκε ικανό να ικανοποιήσει τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες που είδαν για ακόμη μια χρονιά το τζίρο τους να πέφτει κατακόρυφα με τα έξοδα να ανεβαίνουν. Εξαίρεση σύμφωνα με τους Προέδρους των Εμπόρων Μεσολογίου και Αιγαίου αποτέλεσε η πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων. Η ύφεση του τζίρου των εμπορικών καταστημάτων κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων κοιμάνθηκε σε ποσοστό μεταξύ 15 και 20% σε σχέση με πέρυσι. Και οι έμποροι τώρα ζητούν από την κυβέρνηση σωστή διαχείριση της δυσφορίας και της κακής ψυχολογίας του καταναλωτή. Τα υπερβολικά ποσοστά εκπτώσεων και οι τιμές ευκαιρίας δεν έπεισαν το καταναλωτικό κοινό να αγοράσει και δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Με συνέπεια, οι μισές επιχειρήσεις να έχουν μπει σε περιπέτειες ρευστότητας και αρκετές δύσκολα θα ανακάμψουν. Αναφορικά με το θέμα των εκπτώσεων, πιστεύουμε ότι η κίνηση ήταν υποτονική. Αν εξαιρέσουμε την πρώτη εβδομάδα όπου η αγορά κάπως κινήθηκε, από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι η πτώση των πωλήσεων και του τζίρου ήταν γύρω στο 20%. Πού φαίνεται η σύμφωνα με τη δική σας άποψη αυτό το γεγονός, κύριε Πασίβουλε? Αποκλειστικά στην οικονομική κρίση και στην συνεχόμενη διαφήμιση αυτής της οικονομικής κρίσης μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου πλέον ο πολίτης φοβάται να βγει να ψωνίσει. Δεν πήγανε καλά και δεν πήγανε καλά όχι μόνο σε εμάς, παντού δεν πήγανε καλά. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να προσέξουμε σαν έμποροι να δώσουμε μια κοινωνική πολιτική περισσότερη και καλύτερη προς τον συνάδελφό μας, προς τον καταναλωτή, με ένα πρόγραμμα που έχουμε βγάλει από την ΕΣΕΕ με το συμμετέχω για τους ανέργους και να δώσουμε μια ψυχολογία καλύτερη, και αυτό πρέπει να το προσέξει και η πολιτεία, στον καταναλωτή, γιατί μην ξεχνάμε εκτός από έμποροι είμαστε και καταναλωτές. Και είναι το σημαντικότερο αυτό, γιατί είστε και εσείς μέσα σε μια αγορά η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έτσι ακριβώς είναι, και δεν είναι μια αγορά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν είναι μόνο μια μονομένη αγορά, είναι όλη η αγορά. Χαρακτηριστικό στοιχείο του αρνητικού κλίματος είναι η μεγάλη μείωση της ίδρυσης νέων εμπορικών επιχειρήσεων από την αρχή του έτους. Στη δραστική μείωση των λιανικών πωλήσεων το τελευταίο διάστημα συνέβαλαν κυρίως οι ασαφείς ανακοινώσεις των φορολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών μέτρων, οι οποίες δημιούργησαν ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα και δυσφορία στον Έλληνα καταναλωτή. Όλα τα καταστήματα τα βγάλουν πέρα δύσκολα, όλες οι επιχειρήσεις, και ειδικά οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που είπα και στο λόγο μου είναι πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και μέσα από τις προσπάθειες τις οποίες όλοι μας καταβάλουμε να περιμένουμε το 11 πλέον, γιατί το 10 είναι δεδομένο ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, για κάποια οικονομική ανάκαμψη και ένα καλύτερο αύριο. Θα δυσκολεύσουν, πιστεύετε, ακόμα περισσότερα πράγματα για το Μεσολόγιο, για τους επιχειρηματίες του Μεσολογίου? Ευελπιστούμε πως όχι και πως θα υπάρχει μια σταθερότητα για τη φετινή χρονιά όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε δεν είναι καλή και δεν είναι μόνο στον Εμπορικό Σύλλογο ή στην αγορά του Αιγαίου. Είναι πανελλαδικά αυτό, είναι παγκόσμια αν θέλετε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες ενέργειες και περιμένουμε κάποιες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες λύσεις από την πλευρά της πολιτείας. Από την πλευρά τη δική μας γίνεται αγώνας. Αύριο έχουμε διοικητικό συμβούλιο στην ΕΣΕΕ για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά και να μπορέσουμε όσο πιο γρήγορα να βγούμε από αυτή την κρίση. Η οποία σίγουρα μαστίζει και την περιοχή δική σας και αντιμετωπίζει. Οπωσδήποτε αντιμετωπίζει και εμείς έχουμε ένα μείον, αν θέλετε, ακόμα με τις φωτιές του 2007, με το σεισμό που έγινε μετά το 2008. Έχουμε τρεις πάγους από 7 έως 9. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι ακόμα ένα κάτι παραπάνω από όλες τις υπόλοιπες περιοχές.